Ένα βήμα πιο κοντά σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φαίνεται πως βρίσκεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο κρατικός μηχανισμός και είναι συνεχής οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση εξετάζει κάθε μέτρο για την υγεία των πολιτών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και την Μίνα Καραμίτρου. Πάμε σε αυστηρότερα μέτρα, Γιώργο, σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας και από τι θα εξαρτηθεί αυτό? Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, Λίνα, και είναι αυτός που τελικά θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει την απόφαση του μέτρου της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Όλα τα μέτρα είναι πάνω στο τραπέζι, όπως διαμηνύουν χαρακτηριστικά όλες οι κυβερνητικές πηγές τις τελευταίες ώρες, από την Παρασκευή και μετά φυσικά, όταν και περιμέναμε αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι το τεστ προκειμένου να ληφθούν οι όποιες οριστικές αποφάσεις ό,τι αφορά στην καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνιζαν κυβερνητικές πηγές, πλέον είμαστε όλο και πιο κοντά στην επιβολή αυτού του μέτρου. Τώρα, κυβερνητικές πηγές κληθεί σας να σχολιάσουν αν αυτή η απαγόρευση πιθανότητα να μην είναι καθολική, αλλά είναι πιο στοχευμένη σε ηλικιακές ομάδες κατά τα πρότυπα άλλων χωρών ευρωπαϊκών, έλεγαν χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να αντιγραφεί. Σε κάθε περίπτωση, πάνω στο τραπέζι και εκεί ίσως να έχουμε ανακοινώσεις εντός της ημέρας, είναι το μέτρο της αναστολής των πτήσεων. Είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες στα κυβερνητικά γραφεία, προκειμένου έτσι να ανασχεθεί οποιαδήποτε εστία διασποράς του ιού, γιατί αυτό είναι και το πρώτο μέλημα. Άρα, οι σκέψεις που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι του Πρωθυπουργού είναι αν θα ανασταλούν όλες οι πτήσεις από και προς τη χώρα μας και αν θα πάμε σε πιο βαριά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας για όλους ή για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά. Σε ό,τι αφορά σε αυτό, ναι. Λίνα, λέγανε οι κυβερνητικές πηγές, προκειμένου να το διευκρινίσω, ότι αυτό μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μπούσουλας για εμάς οι αποφάσεις ή τα μέτρα που λαμβάνονται σε άλλες χώρες. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασιστεί τις επόμενες ώρες.